Μπούμεραγκ γύρισε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το σχέδιό της να στηρίξει απόλυτα τον Νίκο Ανδρουλάκη. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν το Κινάλ να ανεβάζει τα ποσοστά του, παίρνοντας όμως ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία. Το Μαξίμου είχε δώσει εντολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που πήραν πολλά εκατομμύρια από τη λίστα Πέτσα να μην λιβανίζουν μόνο τον Πρωθυπουργό αλλά και τον νέο Πρόεδρο του Κινάλ, γιατί ο στόχος ήταν τα δύο αυτά κόμματα να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερους ψήφους στις επόμενες εκλογές όταν γίνουν και να έχουν τις περισσότερες έδρες. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι τρικομματική, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κινάλ, και στο γαλάζιο επιτελείο ήθελαν επί της ουσίας να αποδυναμώσουν το ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να παίρνονται οι αποφάσεις σχεδόν αποκλειστικά από τη Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ. Οι νέες όμως δημοσκοπήσεις που έχει στα χέρια του το Μαξίμου δείχνουν ότι όντως ο Νίκος Ανδρουλάκης έκλεψε ψήφους από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ είναι σταθερά περί το 20%, ενώ της Νέας Δημοκρατίας από το 24 με 25% που ήταν έχουν βρεθεί επίσης κοντά στο 20% και κινδυνεύουν να πέσουν ακόμα πιο κάτω. Αυτές τις 4-5 χαμένες μονάδες τις έχει πάρει το Κινάλ, το οποίο πλέον έχει ποσοστά λίγο πιο πάνω από το 10%. Έτσι, με τον κίνδυνο τελικά η Νέα Δημοκρατία να βρεθεί κάτω του 20%, το Μαξίμου έδωσε νέα εντολή στα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μη λιβανίζετε τον Νίκο Ανδρουλάκη.